Λέγομαι Βασίλης Τούντας, είμαι Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Γεια σας, Διευθυντά μου. Είμαι δημοτικός υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος. Είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε πολλά λάθη και ότι άφησε τον κόσμο να πάει στους λαϊκιστές. Έκανε τεράστια λάθη και έσπρωξε τον κόσμο να πάει προς τα εκεί. Για παράδειγμα, θυμόσαστε πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές μία εβδομάδα που η ΟΝΕΔ κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι με το Βασιλάκι που έπινε τον καφέ του και αυτά. Το πρότυπο υποτίθεται για τη Νέα Δημοκρατία του δημόσιου υπάλληλου. Μετά από 32 χρόνια, εδώ σε αυτό το Δήμο, αισθάνθηκα πολύ προσβεβλημένος από εκείνο το βιντεάκι που όχι μόνο άφησε τον κόσμο, αλλά έσπρωξε τον κόσμο προς τα γη. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Στο δημόσιο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν και μέρα και νύχτα για το δημόσιο. Και η Νέα Δημοκρατία πώς αισθάνεται απέναντι στους δημόσιους υπάλληλους, τους θέλει, με ποιους θα κάνει κράτος. Ένα σωστό και σοβαρό κράτος. Με ποιους θα το κάνει. Ξέρετε, με στεναχωρεί γιατί αυτή την ερώτηση στις 25 μέρες που δίνω το μάχη δεν μου έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Και κανένας από τους δημοσιογράφους. Που σημαίνει ότι δεν είναι εδώ πριν, σημαίνει πολύ ουσιά. Πολύ χαίρομαι για αυτό. Ακούστε να σας πω κάτι. Στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, εγώ ποτέ δεν είχα τη λογική αυτή που κάποιοι εφήβραν για να καλύπτουν τις δικές τους αδυναμίες και ανικανότητες. Ποια είναι αυτή η λογική? Η λογική είναι να δημιουργούμε φύτες μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και κάποιοι πράγματι έδειξαν το δάχτυλο στους δημοσίους υπαλλήλους. Τόλμησαν να δείξουν το δάχτυλο και την ευθύνη και να τους κάνουν φύτες. Ποιους? Τους συνταξιούχους. Δεν λέτε κάτι, για πείτε μου εσείς. Εγώ είμαι κατά τον πρόεδρο συνταξιώτης. Δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος 40-45 να βγαίνει. Σωστό. Περίμενε. Φταίει αυτός που βγήκε σύνταξη 45 ή αυτός που έκανε τον νόμο. Που του δώσε το δικαίωμα. Άρα σήμερα γιατί αυτός που του δώσε το δικαίωμα γυρνάει και τον δείχνει και λέει αυτός φταίει. Τα ασφαλιστικά μας τα μία. Δημόσιους υπαλλήλους η Ελλάδα έχει και έχει ικανότατους. Και σας το λέω εγώ που υπηρετώ και διοικώ μια περιφέρεια 2 εκατομμυρίων Ελληνών και 2.200 εργαζομένων. Ασφαλώς υπάρχουν και αυτοί που δεν δουλεύουν καλά. Ασφαλώς υπάρχουν και αυτοί που βαριούνται. Που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Που δεν υπάρχουν. Το ερώτημα είναι άλλο. Όταν τους βρίσκεις, πρώτον, πώς τους αναγνωρίζεις. Άρα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να αξιολογούμε το προσωπικό μας, όχι με τη λογική της απόλυσης, με τη λογική του να το χρησιμοποιήσεις εκεί που μπορεί καλύτερα να δώσει. Ακούστε, πριν μπω στην πολιτική, δούλεψα, όπως σας έλεγα, φτιάχνοντας μια καθητοποιημένη γεωργοκοινογραφική μονάδα. Με 12 υπαλλήλους. Μάλιστα, τυποποιούσαμε και γάλα. Είχα λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω, έναν εργαζόμενο, ο Δημήτρη, στο όνομα του, ο οποίος δούλευε στο κλαμπ. Είχε άδεια κλαμπ, τον είχα προσλάβει για το κλαμπ, για να μεταφέρει τις παλέτες. Μου χτύπαγε τις παλέτες, μια στον τοίχο, μια στη μηχανή, μια από εδώ, μια από εκεί. Εκεί είχα δύο δρόμους. Ο ένας, να του πω Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πήγαινε σπίτι σου, θα τον διώξω. Ο άλλος που επέλεξα εδώ ήταν με βάση τις ικανότητες που είδα ότι είχε. Δεν μπορούσε να χειριστεί το κλάδι. Κακώς μου συστήθηκε ως κλαρκατζής για να τον προσλάβω. Να διακρίνω ποιες είναι οι ικανότητες του. Και έκανα μια αλλαγή, τον έβαλα στην αποθήκη. Είναι ο καλύτερος αποθηκάριος που είχα ποτέ στη δουλειά μου. Αυτό εννοώ αξιολόγηση. Όχι για να διώξουμε, αλλά για να βάλουμε αυτούς που μπορούν στις κατάλληλες θέσεις. Από αυτό πάσχει το δημόσιο. Και η δημοσιογράφηση. Και η δημοσιογράφηση.
Ευχαριστώ πολύ.